Ένιωσες ποτέ ξένος στην Ελλάδα? Πέρασες από αυτό το στάδιο? Όχι. Όχι. Εγώ γεννήθηκα σε μια εποχή, είσαι πιο μικρή, δεν τα ξέρεις αυτά, γεννήθηκα στα 80's. Το ανάποδο είναι, αλλά δεν πειράζει. Τα 80's είχαν μια γλύκα, είχαν μια αγάπη, μια αυθεντικότητα, είχαν δραχμές, είχαν κόσμο που είχε την αξιοπρέπειά του, που έκανε τις δουλειές του, ο πλούσιος, ο φτωχός και ο μεσαίος είχαν όλοι τη θέση τους και κανείς δεν ενοχλούσε κανέναν. Ήταν όλα ισορροπημένα. Υπήρχε αγάπη. Υπήρχε ενδιαφέρον, υπήρχε κόσμος που δεν είχε θέμα με το ξένο και το αγκάλιαζε, το έβαζε στην κοινωνία. Στο σχολείο ήταν εύκολα, δεν δέχτηκες bullying από τα παιδιά? Στο σχολείο δεν δέχτηκα ποτέ bullying. Κοίταξε, θα σου πω, εγώ μεγάλωσα σαν βασιλιάς. Στο σχολείο είχα συμμαθητές, δασκάλους, καθηγητές, φανταστικούς. Θυμάμαι, ας πούμε, ο αδερφός μου, ο Νίκος, ο οποίος ζει αλλού, την πρώτη φορά που χαιρετηθήκαμε, ήμασταν 5-6. Χαιρετιόμαστε και κοιτάει το χέρι του. Οκ, τον κοιτάω κι εγώ, αλλά ξέρεις, μετά. Δηλαδή ήταν η πρώτη επαφή που λες, α, βλέπω κάτι παράξενο. Αλλά μετά γίναμε φίλοι. Δεν κατάλαβα αυτό με το χέρι, δεν το κατάλαβα. Τι. Κοιτάει για να δει μήπως του μείνει σοκολάτα στο χέρι. Μήπως του μείνει χρώμα, ρε παιδί μου. Γιατί χαιρέτησε έναν σοκολατένιο άνθρωπο και λέει, α, μήπως μου άφησε. Είναι λευκός. Ναι. Αυτό δεν μας τα πες αυτό. Ναι. Δεν είναι αδερφός μου, αδερφός μου. Αδερφός μου, φίλος αδερφός μου. Α, μιλάει αργό το παιδί. Συγγνώμη, συγγνώμη. Λέω ένα αδερφό στον δρόμο, έλα μπρο, κατάλαβε. Ναι, 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 κατάλαβα, τώρα το κατάλαβα. Αλλά είναι 80's, δεν είχαμε μπρο τότε. Sorry, και τον έλεγες αδερφό. Εσύ όμως, το έχεις κάνει και stand-up αυτό υπέροχα. Θυμάσαι εκείνο το φεστιβάλ που μας μίλησες και για τις δυσκολίες από το κράτος. Πώς είναι δηλαδή οι διαδικασίες σε δυσκόλεψαν εδώ? Είναι ένα κράτος το οποίο σε αγκάλιασε όπως και οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Κοίτα, το ξένος λοιπόν έρχεται σε καταστάσεις που είχαν να κάνουν με την πολιτεία. Ναι. Η πολιτεία, επειδή έπαθε ένα ηλεκτροσοκ και δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πληροφορία ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, τα οποία πηγαίνουν σχολείο, υπήρχε μια δυσκολία στο να τα εντάξει. Λίγο υπάρχει ακόμα, αλλά κάπως το έχουμε φτιάξει αυτό. Υπήρχε μια δυσκολία στο να τα εντάξει και κάπως να τα αξιοποιήσει αυτά τα παιδιά και να τους πει ότι, παιδιά, είστε Έλληνες ή ότι έχετε αυτά τα χαρτιά για να μπορέσετε να κάνετε τη ζωή σας. Ναι, η γραφειοκρατία, να δεις αυτό, ίσως είμαι πιο Έλληνας. Το περνούσες κομικά και τότε όπως το περνάς τώρα. Όχι, αυτό. Όχι, καθόλου. Κομικά είναι, ξέρεις, πάντα άμα γλιστρήσεις. Όταν πάρεις απόσταση από αυτό. Με την μπανανόφλουδα κάτω, δεν υπάρχει τίποτα κομικό με το να σκάσεις κάτω. Άμα σε δύο άλλους είναι κομικό. Ναι. Άμα το πεις στους άλλους μετά ότι μου συνέβη αυτό, εντάξει, γελάς. Δεν υπήρχε κάτι κομικό σε αυτό. Ναι, ναι. Υπήρχε χάσιμο χρόνου τελικά. Δηλαδή τώρα πιο έτσι, συγκεντρωμένα και πιο όρημα να το πω. Υπήρχε ένα χάσιμο χρόνο το οποίο λες. Γιατί. Ναι. Δεν σε πήρε ποτέ από κάτω όλο αυτό? Να πεις, γιατί να είμαι εγώ έτσι, γιατί να. Δηλαδή να νιώθεις, ας πούμε, διαφορετικός εσύ? Ήξερα ότι είμαι διαφορετικός. Απλά οι κύκλοι στους οποίους έχω κινηθεί δεν έχουν επισημάνει το ότι είμαι διαφορετικός. Ίσα-ίσα το έχουν αξιοποιήσει. Η Σπύρα που ανέφερες πριν, το θέατρο, η μουσική. Άρα ο χώρος του θεάματος είναι πιο ανοιχτός, να το πούμε αυτό. Δέχεται πιο εύκολα διαφορετικότητα. Η σκηνή μεταμορφώνει τον κόσμο. Mm-hmm. Όποιος και να είσαι στο δρόμο, όταν ανέβεις πάνω σε μια σκηνή, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά.